Θέλω να καλωσορίσω ένα πολύ όμορφο και ταλαντούχο κορίτσι με υπέροχη φωνή, λαμπερή παρουσία, καταπληκτική ερμηνεία στο τραγούδι, αλλά και εξαιρετική βιολίστρια. Είναι λοιπόν η Βασιλική Κατερίνη. Βασιλική μου, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Καλώς σας βρήκα. Χρόνια πολλά. Επίσης, έχουμε καλές γιορτές με υγεία. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε για τρίτη φορά. Τις μετράς. Θέλω να σας δώσω και αυτό το δωράκι, το οποίο είναι υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του παππού μου. Του παππού, στο Δημήτρη. Του Δημήτρη του Κουτελιά. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, δεν μπορώ να τον ανοίξω στον αέρα. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν θα περιμένω. Είμαι ανυπόμονη. Καλά, θα είναι ένα έργο τέχνης. Ο παππούς λοιπόν είναι ο Δημήτρης ο Κουτελιέρης, είναι πασίγνωστος. Για να μην με ματιάζει. Καταπληκτικό! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, είναι υπέροχο. Ξυλόγλυπτο, έτσι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ελληνικό σπίτι. Δημήτρης Κουτελιέρης. Υπέροχα. Είσαι λοιπόν ένα θαυμάσιο κορίτσι, ένα σπουδαίο ταλέντο, αλλά και η μονάχο κόρη της αγαπημένης μου φίλης δημοσιογράφου και παρουσιάστριας ψυχαγωγικών εκπομπών, της Δανάης της Κουτελιέρη. Η αγαπημένη Μανούλα, που είναι πάντα δίπλα μου. Είναι λοιπόν εντυπωσιακό πώς εκτοξεύονται τα τραγούδια σου από το πρώτο σου κιόλας, τον Άξο Δε Σ' Αλλάζω, που έχει φτάσει μέχρι στιγμής τα 700.000 views. Όσο εγώ την άξω, δεν μπορώ να την ελέξω. Είσαι εκεί που με γέννησες, δεν θα σε λησμονήσω. Χωρίς εσένα μια στιγμή δεν γίνεται να ζήσω. Όσο εγώ την έξω, όσο εγώ την έξω, δεν μπορώ να την ελέξω. Τεράστια αγάπη και από τον κόσμο της Ελλάδας, αλλά και από τους Έλληνες ομογενείς, από Γερμανία, από Αμερική, από Καναδά. Είναι μεγάλη αγάπη και το εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί είμαι 19 χρονών. Ακριβώς. Και με έχουν αγκαλιάσει. Αγάπη καλοκαιρινή, 165.000 views. Το έλα αγόρι μου στην Άξο τώρα, το καλοκαίρι τα ακούγαμε. 420.000 views. Τι θα γίνει. Λοιπόν, και πάμε για τέταρτο. Πάμε τραγούδι. Για τέταρτο. Τώρα στα σκαριά είναι. Μόλις το γράψαμε και είμαστε υπό την. Να δώσω μια ιδέα. Αυτό είναι η πατινάδα. Να μου κάνεις πατινάδα. Να μου κάνεις πατινάδα. Δηλαδή, μόνο αυτό θα δούμε εμείς τώρα. Πατινάδα, μόνο αυτό θα ακούσουμε. Δηλαδή, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Ματθαίος Γιαννούλης και το μετρητήριο. Ματθαίος Γιαννούλης και το τέταρτο, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έχουμε φτάσει στο τέταρτο τραγούδι που με εμπιστεύετε, με αγαπάει. Και μου χαρίζει αυτά τα διαμάντια. Τα διαμάντια. Έχουμε γράψει το τέταρτο και. Πηγαίνουμε και προς το πέμπτο, να το πούμε αυτό. Το πέμπτο τραγούδι. Να μου κάνεις πατινάδα λοιπόν. Πατινάδα είναι, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν, είναι πώς λέμε μαντινάδα στην Κρήτη. Είναι να μου κάνεις πατινάδα, λέμε εμείς στην Άξο και νησιώτης. Και μιλάει για τα παλιά. Ευτυχώς το κατάλαβα γιατί είμαι κριτικιά, οπότε εντάξει, ελήφθη. Πάμε στο φόρτε λοιπόν του καλλιτεχνικού σου ξεκινήματος. Σε φρέναρε και σένα, όπως όλους τους καλλιτέχνες, η πανδημία που ζούμε τον τελευταίο καιρό. Σαν ένα νέο κορίτσι, με δίψα για δημιουργία και δουλειά, πόσο σε έχει επηρεάσει όλο αυτό? Η αλήθεια είναι ότι, όπως όλοι, έτσι επηρεάστηκα κι εγώ.
Το καλό είναι όμως ότι μας ενέπνευσε ώστε να προχωρήσουμε στα live, τα διαδικτυακά δηλαδή. Τα διαδικτυακά. Που ευτυχώς το αγκαλιάζει ο κόσμος, γιατί το έχει ανάγκη αυτές τις μέρες πάρα πολύ. Και τα βλέπουμε λοιπόν έτσι, Facebook και YouTube, Βασιλική Κατερίνη πληκτρολογείτε για να τη βρείτε και να την ακούσετε. Instagram, παπάκι Βασιλική, δύο κάτω παύλες, κάτ. Έλα μάτια μου στην άξο, το νησί μου να γνωρίσεις, ομορφιές που δεν υπάρχουν, που φαίνα να συναντήσεις. Έλα μπορεί μου στην άξο, το νησί μου να γνωρίσεις, και τρεις μήνες αγκαλιά μου, στο νησί εκεί μου να ζήσεις. Μπορεί να αποτελέσει η έμπνευση αυτή η μοναχικότητα που βιώνουμε όλοι μας, εδώ που τα λέμε, για ένα καλλιτέχνη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάπως ηρεμείς, αφιερώνεις χρόνο σε αυτό που αγαπάς, αλλά εγώ έχω την τιμή, αυτόν τον χρόνο το αφιερώνει για μένα ο κ. Μαρθές Γιαννούλης, που είπαμε για αυτά τα τέσσερα διαμάντια, που το τέταρτο είναι καθοδόν. Αλλά είναι ναι, θα αφιερώνεις χρόνο για αυτό που αγαπάς. Πώς να τα αφήσω τα σπρώσω και το γαλάζιο χρώμα, αφού στα χώματα σου ζει η Αριάδνη ακόμα. Δεν μπορώ να την αλλάξω, όσο ζω εγώ την αξώ, όσο ζω εγώ την αξώ, δεν μπορώ να την αλλάξω. Όσο ζω εγώ την άξω, δεν μπορώ να την αλλάξω. Δεν μπορώ να την αλλάξω, όσο ζω εγώ την άξω. Όσο ζω εγώ την άξω, δεν μπορώ να την αλλάξω. Πόσο έχει χρησιμεύσει το διαδίκτυο στη δική σου τη δουλειά? Κάνει τίποτα? Ναι, ναι. Δηλαδή ακούω για διαδικτυακές συναυλίες, για διαδικτυακές μουσικές, ας πούμε έτσι, βραδιές. Κάνει τίποτα αυτό? Έχει απόδοση αυτό? Η αλήθεια είναι ότι ζούμε πλέον στην εποχή του διαδικτύου, που όλα πλέον γίνονται από εκεί. Είναι μουσική, είναι επικοινωνία, είναι επαφή. Δυστυχώς, ευτυχώς ο κόσμος τώρα το έχει ανάγκη αυτό, έστω και το live. Οπότε μας αγκαλιάζουν και μας αγαπάνε από εκεί, τα μηνύματα είναι άπειρα, ζητάνε συνεχώς live. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, γιατί ο Έλληνας έχει ανάγκη να γλωτήσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η αγάπη, η επαφή, η κοντινή δεν αντικαταστάται από τίποτα. Ούτε από κανένα live, ούτε από τίποτα. Ούτε από μια οθόνη. Έχεις οργανώσει κάποια live εσύ, διαδικτυακά? Ναι, ναι, ανεβάζουμε κάποια live με τον Ηλία τον Μουσάκη, που με συνοδεύει στο Λαούτο. Είναι πάντα δίπλα μου.
δευτεροετής φοιτήτρια στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Βεβαίως ξεκίνησε τα πρώτα σου δισκογραφικά βήματα από πολύ μικρή, από 3,5 χρόνων. Παιδιά, είναι μόνο 19. Ο πρώτος σου στίχος ήταν «Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και θυμήσου». Το θυμάσαι? Το θυμάμαι, αλήθεια είναι. Ήταν η γιαγιά κρυμμένη από μια γωνία και με ηχογραφούσε. Εκπληκτική βιολίστρια. Σπούδασες λοιπόν βιολί στο Διονάξου δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως το Στάθη Κουκουλάρη, Νίκο Χατζόπουλο και Γιάννη Ζευγόλη. Πάντως το βιολί, η Βασιλική μου, είναι μεγάλο ατού για μια τραγουδίστρια. Μεγάλο ατού, δύσκολο ατού, η αλήθεια είναι. Ναι, άλλωστε πια θα ήταν και η γοητεία του. Πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Υγεία, αγάπη και κάθε καλό στη ζωή σου. Και να μην σε ματιάσω, κορίτσι μου. Να μην σε ματιάσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ που τα πάμε για άλλη μια φορά. Και να ευχαριστήσω και δημόσια τον κύριο Μαθαίο Γιαννούλη. Με εμπιστεύεται, με αγαπάει. Και όλο τον κόσμο που μου δείχνει αυτή την αγάπη και τη στήριξη. Το ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Με υγεία. Βασιλική Κατερίνη.